centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Σόνια μου, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Καλημέρα Σόνια μου, καλημέρα. Καλημέρα. Και η Έλενα εδώ, και η Έλενα μαζί μας. Άρα, Ελενίτσα μου, καλημέρα, καλημέρα. Μας λείπεις πολύ. Και εμένα, αλλά να πέρα δώσω, εγώ κάθε μέρα είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάνω τις θεραπείες. Δεν πιστεύω τρέχοντας από την Καστοριά να πηγαίνεις και Θεσσαλονίκη. Σε λίγο ναι, σε λίγο ναι. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά υπάρχει ένα κύμα πανελλήνιο θαυμασμού για σένα, Σόνια. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Λοιπόν, αυτό. Πάνω απ' όλα, σας είχα όλους σας δίπλα που μου δώσατε τόσο δύναμη και χαρά. Τελευταία φορά να υπενθυμίσουμε, η Σόνια ήταν μαζί μας 26 Απριλίου εδώ στην εκπομπή. Ήταν λίγο πριν δώσει τη δική της μάχη. Λίγο ναι. Πριν μπει στα χειρουργεία και στα νοσοκομεία. Ναι. Με πολλή συγκίνηση θυμόμαστε και εκείνη την ημέρα, Σόνια. Πέρασα πολύ δύσκολα, γιατί οι περισσότεροι μου είπαν δεν έχω ελπίδα, μέχρι εκεί. Αλλά δόξα τω Θεώ, με τον αθλητισμό, με όλους σας που μου δώσατε τόσο δύναμη, γιατί η ψυχολογία είναι πάμ και μας κρατάει δυνατά. Το πέρασα και προσπαθώ τώρα να κάνω αυτό που αγαπάω και αυτό που μπορώ. Με αυτό που έκανα προχθές, ήμασταν όλοι εδώ που έχουν το ίδιο πρόβλημα στο νοσοκομείο και μαζευτήκαν όλοι και μου είπανε, Σόνια το θες, κάντο, κάντο. Κάντο, θα το κάνεις για εμάς, να μας δώσεις δύναμη. Λίγο πριν τρέξεις δηλαδή στο μαραθώνιο, όλοι εκεί, οι γιατροί, προσωπικό ή οι άνθρωποι που είναι με το ίδιο πρόβλημα με σένα, σου έλεγαν κάντο Σόνια. Ναι. Θα μας δώσεις δύναμη, γιατί μας έχεις δώσει δύναμη με αυτό που κάνεις, που σε βλέπουμε τόσο χαρούμενη, τόσο χαμογελαστή. Όντως, είμαι ακόμα περισσότερο χαρούμενη που είμαι δίπλα σας εδώ. Που μου δώσατε τόσο αγάπη, το λέω μέσα στη ψυχή, αυτά που τα λόγια τώρα εμένα μου βγαίνουν από μέσα μου. Το έκανα με πολύ αγάπη τον αγώνα. Πάω την Παρασκευή. Και όχι μόνο τον έκανε στον αγώνα. Εδώ έχουμε μια επίδοση, η οποία είναι ένα λεπτό πριν το μετάλλιο. Απίστευτο. Ήμουνα με το κορίτσι δίπλα και την λέω κάποια στιγμή, με έπιασε λίγο σφάχτη. Όλο μου διαζε το μέρος που έχω κάνει χειρουργείο και την λέω. Πήγε κορίτσι μου, γιατί έχω λίγο ενόχληση, δεν θέλω να δώσω 100%. Ναι. Α, είπε στην συναθλήτριά σου που ήσασταν μαζί και τρέχατε και πήρε την τρίτη θέση τελικά. Ναι, και μου βοηθούσε ότι εγώ με το δεξί το χέρι δεν μπορούσα να πάρω νερά κάθε σταθμό. Και το κορίτσι μου έδινε όλα σε κάθε σταθμό. Μου βοηθούσε και με έδινε νερό, με έδινε τα πάντα. Μόνο για να μην χρησιμοποιώ το χέρι. Ήταν απίστευτος ο αγώνας, το χάρηκα πάρα πολύ. Αυτός είναι ο αθλητισμός όμως. Σόνια, πραγματικά, κάθε σου λέξη είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τι να πω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να δώσω μήνυμα σε όλο τον κόσμο, γιατί όλοι έχουμε δυσκολίες, να τα περνάνε κάθε εμπόδιο με χαμόγελο. Με αγάπη, να δίνουν στους άλλους αγάπη, όχι μίσος. Μόνο αυτό θέλω. Όλοι έχουμε κάτι. Δεν το συζητώ. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, πραγματικά. Έτσι, αλλά... ακριβώς. Όλοι να τα περνάμε με καλά, με χαμόγελο. Η ζωή είναι ωραία. Αυτό έχω να πω μόνο. Με αυτό που πέρασα, με έδωσε πολύ, πολύ δύναμη. Να το πούμε να και αυτό. Πότε μπήκες, Σόνια μου, στο χειρουργείο, θύμισε μας. Μπήκα στον Αύγουστο και τέλος Αύγουστο τέλειωσα το χειρουργείο. Για να καταλάβετε σε πόσο διάστημα δηλαδή. Αύγουστο μπήκε στα χειρουργεία, ακολούθησαν θεραπείες, δύσκολες θεραπείες, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες. Και μάλιστα τώρα που καθυστερήσαμε λίγο να βγούμε τη Σόνια, γιατί. Ακριβώς είναι λίγο... στο Θεαγένειο είναι. Είναι στο Θεαγένειο και κάνεις ακτινοβολίες της. Ναι, ναι. Γιατί ακριβώς. Είναι εκεί για να τρέξει σε λίγες μέρες την Κυριακή 21, σε πέντε μέρες. Προσέξτε θα με τρέχω, λίγο. Ναι. Δεν θα τρέξει έναν αγώνα, θα τρέξει δύο αγώνες σε μια μέρα η Σόνια. Έτσι ακριβώς, γιατί θα μαζευτούν όλοι εδώ από Θεσσαλονίκη με πανί, με το σήμα του καρκίνου μαστού και θέλουν να βλέπουν εμένα και να χαίρονται. Ό,τι κάνω.
μόνο που για τη συμμετοχή. Ό,τι κάνω, δεν πάω ποτέ για να κερδίσω κάτι. Αλλά νιώθω καλά και θα το κάνω τον αγώνα με αξιοπρέπεια. Ναι. Θα τρέξεις λοιπόν και στα 5.000 μέτρα και στον ημιμαραθώνιο. Θα τρέχω μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο. Μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο, έτσι. Ναι. Να είμαστε καλά. Αυτό πώς θα μπορέσεις να το κάνεις όμως, σε μία μέρα κιόλας. Πώς μπορώ να το κάνω, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη. Το είπα. Είμαι χαρούμενη. Είσαι χαρούμενη και μπορείς να το κάνεις. Ναι, η χαρά μου είναι αυτό. Έκλαιγα στην Αθήνα από την χαρά μου που λέω, Θεέ μου, είμαι μέσα στους αθλητές και να σας πω πώς πήγα. Γιατί σας άφησα στη μέση. Πήγα το Σάββατο, μου λέει ο άντρας μου, το θες ρε κορίτσι μου να πας. Ναι. Το κλείσαμε το αεροπλάνο το Σάββατο 8 η ώρα, 9 και 20 πετούσα. Μάλιστα. Μου λέει η κόρη μου η μεγάλη, μαμά θα μου υποσχέσαι, πες μου κορίτσι μου, αν δεν νιώθεις καλά θα το αφήσεις στη μέση. Εκεί δεν ξέρω πώς ένιωσα, παιδιά. Δηλαδή και τώρα που το λέω. Είχα μια ανησυχία λοιπόν, Σόνια, δική σου, άνθρωπο, το παιδί σου, άντρας και τα λοιπά. Αν θα φτάσει. Και η πεθερά μου. Ναι, και η πεθερά μου έκλαψε και λέει: κορίτσι μου, όπως νιώθεις, άφησε το. Εσύ είσαι νικήτρια. Μόνο που παίρνεις μέρος. Μόνο αυτό. Πού να φανταστούμε ότι θα έχεις όχι απλά την συμμετοχή, όχι απλά τον τερματισμό στον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας, αλλά και την τέταρτη θέση. Ναι, είχα μεγάλη νίκη. Δεν μπορώ να το ξεκάσω. Νομίζω αυτή η θέση δεν συγκρίνεται ούτε καν με την πρώτη. Δηλαδή είσαι πολύ ήταν πάνω και από την πρώτη θέση. Έτσι. Ήταν απίστευτο αυτό που έκανα χθες. Ήταν απίστευτο. Και να σου πω ότι έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Έχει συγκινήσει πάρα πολύ τον κόσμο εδώ. Έρχονται μηνύματα μας λένε. Μας έχει να τριχιάσει η Σόνια, τις εύχομαι τα καλύτερα. Για τις γυναίκες, παράδειγμα για τα παιδιά, παράδειγμα για τους καρκινοπαθείς. Τις αγαπώ, ειλικρινά. Τι να πω, ρε Σόνια. Ήμουνα ευαίσθητη, αλλά τώρα έχω γίνει ακόμα περισσότερο. Τους αγαπώ όλους, πίστεψέ με. Ειλικρινά το λέω αυτό, μέσα στην καρδιά μου. Και το δίνω αυτό το μήνυμα μέσα στην καρδιά μου. Να μην ασχολούνται με τίποτα. Την καρά τους και να κάνουν αυτό που θέλουν. Όλοι. Αυτό όλοι, είναι το όλοι. Πιο σημαντικό. Σόνια, όταν έχεις αγάπη και έχεις κίνητρο για κάτι, αυτό σου δίνει ζωή. Έτσι, ακριβώς. Σε δίνει ζωή αυτό. Μου είπες, Σόνια, ότι τώρα την Κυριακή που θα τρέξει τον μαραθώνιο και μαραθώνιο, θα υπάρχουν και τα πανό για τον καρκίνο του μαστού. Ναι. Σαν να ουσιαστικά θα σαν είναι μήνυμα, όλο μήνυμα. Το μήνυμα αυτού του μαραθωνίου. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι με αυτό που πάθανε, πάθανε κατάθλιψη. Δηλαδή γίνανε χειρότερα. Δηλαδή αυτό είναι ένα κίνητρο για να νιώθουμε καλά. Να περάσουμε ό,τι δυσκολίες, αυτό που είπα πριν. Να τα περνάμε όμορφα, να μην... Τι να πω, είναι... Για βιβλίο είναι, δεν έχω λόγια, ειλικρινά. Και μάλιστα, όπως σου έχω πει πολλές φορές με την Έλληνα, που πηγαίνουμε σε αυτό το δρόμο προς το Δυσπηλιό ή από το Δυσπηλιό, σε βλέπουμε πραγματικά να τρέχεις. Νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν το πιστεύαμε ότι είσαι εσύ. Ειλικρινά δεν το πιστεύαμε. Είναι η Σόνια. Την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ δεν ήξερα αν συνεχίζεις τις προπονήσεις σου, αν θα πας στο μαραθώνιο. Δεν είχα ιδέα. Είναι εκπληκτικό. Και όταν είδαμε μια κοπέλα να τρέχει στον δρόμο, λέμε είναι. Είναι η Σόνια. Και πραγματικότητα συνειδητοποίησαμε ότι είσαι εσύ. Μας γέμισες χαρά, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Ευχαριστώ πολύ, αλλά να σας πω, εδώ πριν το κυλουργείο. Ναι. Στο Θεογένειο, γιατί είναι το μπαλκόνι 8 όπου ήμουνα, έκανα 5 κιλόμετρα πριν το κυρουργείο. Περίμενα τη σειρά 9.30 να πάρουν να μου κυρουργήσουν. Εγώ έκανα 5 κιλόμετρα πέρα δόθε και σήκωσα όλα τα παιδιά που ήταν στα κρεβάτια να κλαίνε και να περπατήσουν μαζί μου και να πούνε μπράβο, τι κάνεις. Πριν το χειρουργείο λοιπόν. Πριν το χειρουργείο, ναι, το έκανα. Ειλικρινά το έκανες και αυτό μέσα στο νοσοκομείο. Μέσα στο νοσοκομείο, παιδιά, δεν μπορώ, τι να σας πω. Πριν πεις το χειρουργείο. Πριν, ναι. Και θέλω να πω και ένα πολύ ευχαριστώ εδώ στη Θεογένεια, ειλικρινά. Οι γιατροί ήταν εξαιρετικοί, ήταν απίστευτοι. Δηλαδή, αυτό που έβλεπα κάθε μέρα, τι το γύρισα στο νοσοκομείο τώρα, δίνουν και αυτοί πολύ αγώνα για τους ασθενείς. Αυτό θέλω να πω. Τους βλέπω στο Θεαγένειο, γιατί είναι και η γειτονιά μας εκεί στη Θεσσαλονίκη και το βλέπω συνέχεια το Θεαγένειο. Ναι, και έχουμε πάει και για δικούς για μας, δικούς μας ανθρώπους, το ξέρω το Θεαγένειο. Σόνια, τώρα, από εδώ και μπροστά,
πόσο αγώνα έχεις και στη μια περίπτωση και στην άλλη. Δηλαδή, στο άλλο δεν το. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είσαι παντού όπου υπάρχει αγώνας. Ναι, ναι. Πόσο ακόμα όμως θα είσαι στο νοσοκομείο, πόσο ακόμα θα βρίσκεσαι εκεί? Μέχρι Δεκέμβριο. Ναι, θα είμαι κάθε μέρα εδώ, ναι. Θα είσαι εκεί μέχρι τον Δεκέμβριο. Οπότε ουσιαστικά μένει λίγος ακόμη καιρός για να ολοκληρωθεί όλο το, όλη η θεραπεία. Όλο το, ναι. Όταν θα φύγεις όμως μετά από εκεί, τι κρατάς? Γιατί τώρα καταλαβαίνω έτσι πως μας το περιγράφεις. Έχεις συνδεθεί με ανθρώπους εκεί, έχετε φτιάξει φιλίες. Όπως μας είπες, δίνεις δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχει όταν ακριβώς. Θα φύγεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μπουν καν σε αυτά το, και φυσικά κανένας δεν θέλει να μπαίνει. Αλλά πώς είναι η ψυχολογία όταν θα βγεις μετά από αυτούς τους δεσμούς που έχει δημιουργηθεί? Είναι λίγο μπερδεμένη τα αισθήματά μου. Γιατί? Ναι. Γιατί μέσα σε αυτό το που είχα δυσκολίες, πέρασα και καλά με τα παιδιά εδώ. Ναι. Η μία με την άλλη δύναμη. Ευχάριστα πράγματα. Δηλαδή το περνούσαμε πολύ ωραία όλοι μαζί. Γιατί ένας δεν μπορεί να κάνει κάτι. Φανταστείτε. Αλλά εδώ θα μου μείνει αξέκαστο και το κλάμα και το χαμόγελο και όλα. Και η λύπη και η χαρά, όλα θα μου μείνουν μέσα στο μυαλό μου και έχω κάνει πολλούς φίλους και δεν θα... Τα ξεχνάω ποτέ. Άρα ποτέ, λοιπόν, φεύγοντας με το καλό από το νοσοκομείο, ουσιαστικά θα κρατήσεις όλες τις ωραίες στιγμές που πραγματικά είναι οξύμορο, αλλά να που υπάρχουν και αυτά, όλους τους ανθρώπους που βρέθηκες εκεί, θα φύγεις δηλαδή με ανάμεικτα αισθήματα και χαράς που φεύγεις, αλλά και λύπης που αφήνεις ανθρώπους που, με τους οποίους συνδέθηκες για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ακριβώς. Τώρα, μετά από όλα αυτά, μετά από την Αθήνα και μέχρι σήμερα που έχουν περάσει 2-3 μέρες, τι έχεις εισπράξει, τι λένε τα μηνύματα που παίρνεις, τα τηλέφωνα που παίρνεις, τι σου λένε οι άνθρωποι? Χριστό μου, τι μου λένε οι άνθρωποι, πετάω, νιώθω σαν να είμαι στο σύννεφα. Νιώθω τόσο χαρούμενη που ξέρω που με αγαπάνε και τους αγαπώ, αλλά δείξανε πάλι άλλη μια φορά μια που... Αναρωτιόταν για μένα τι κάνει η Σόνια και με το που εμφανίστηκα πάλι τρελάθηκαν όλοι. Ναι. Αν γίνει ράγκρι στην Καστοριά, φαντάζομαι θα τρέξεις. Και στο δεκάρι και στο πεντάρι. Ό,τι υπάρχει. και το συζητούσαμε χθες με την Έλενα. Λέγαμε, κοίταξε να δεις, δεν έγινε και το Run Greece φέτος στην Καστοριά. Για τη ζώνια, αργούν για τη ζώνια. Ακριβώς. Για να νιώθει καλά. Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα. Δεν λέω. Είμαι και τυχερή σε αυτό. Και μόνο γι' αυτό αξίζει να το ξανασκεφτούμε και να βρούμε μια ημερομηνία, ρε παιδιά. Τι να πω. Μου δώσατε πολύ καλά πρωί-πρωί, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τι να σας πω. Καλή ξεκούραση, γιατί μόλις βγήκες, επαναλαμβάνω, μόλις βγήκε η Σόνια τώρα από τη θεραπεία. Τώρα πρέπει να βάλω κρέμα, γιατί έχω καεί. Ωραία. Πρέπει να βάλω. Λοιπόν, και σε περιμένουμε πίσω να σε δούμε. Στα φιλιά μας, την αγάπη μας. Αγαπάμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους τους αγώνες σου. Σας αγαπώ, κούκλα μου, σας αγαπώ. Φιλάκια πολλά σε όλους. Να σε καλά, Σόνια μου, να σε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.